Πώς δεν θα κάνουμε λάθος στη ζωή μας, πώς θα αποφύγουμε τα λάθη, γιατί κάνω τόσα λάθη, γιατί έχω μαζέψει αυτή τη συλλογή λαθών την οποία την καταλογίζω στον εαυτό μου, η οποία μου φαίνεται βαριά, με την οποία δεν μπορώ να προχωρήσω, η οποία με εμποδίζει στη ζωή μου. Ευκαιρία τώρα να δούμε λίγο αυτό το βίντεο, να συζητήσουμε και μαζί. Διαδραστικό είναι αυτό το βίντεο. Θα ήθελα να μου πεις και τα δικά σου, από τη δική σου πλευρά, δικές σου εντυπώσεις, δικά σου λάθη, δικές σου εστιάσεις, αυτά που δεν σου αρέσουν, σε αυτά που δεν αναγνωρίζεις ως σωστά, τα οποία είναι τα λάθη. Να το συζητήσουμε λίγο όλοι μαζί. Ομάδα είμαστε. Αυτή είναι και η σκοπιμότητα αυτών των βίντεο. Λοιπόν, έχουμε να κάνουμε με τα λάθη. Πότε κάτι λέμε ότι είναι λάθος, πότε κάτι το αναγνωρίζουμε ως μη σωστό, όταν προφανώς δεν μας δίνει το αποτέλεσμα που θέλουμε. Υποτίθεται ότι ξεκινάμε και μπαίνουμε σε κάποιες διαδικασίες για να ικανοποιήσουμε κάποιους λόγους, κάποιες ανάγκες. Αυτή είναι η καλύτερη περίπτωση αιτιών, λόγων που έχουμε για να μπούμε στη διαδικασία να διαλέξουμε οτιδήποτε. Έχουμε κάποιες ανάγκες και κάνουμε κάποιες επιλογές για να ικανοποιήσουμε αυτές τις ανάγκες. Έτσι λειτουργούμε σε οποιοδήποτε πεδίο. Ανθρώπινες σχέσεις, επαγγελματικές δραστηριότητες, με τι γεμίζουμε τη ζωή μας, πού επενδύουμε το χρόνο μας, ψάχνουμε πάντα να ικανοποιήσουμε ανάγκες. Αυτό είναι το θέμα μας. Πολλές φορές δοκιμάζουμε εμείς διάφορα, αλλά δεν είναι όλα αποτελεσματικά. Δεν μας φτάνουν όλα εκεί πέρα που θέλουμε να φτάσουμε. Εκεί πέρα που όπως σκεφτόμαστε τη ζωή, όπως σκεφτόμαστε μια ικανοποιητική απάντηση στο ζήτημά μας. Οπότε δεν έχουμε κάποιο άλλο περιθώριο, απλά να αναγνωρίσουμε ότι αυτός ο δρόμος, αυτό το μονοπάτι, η συγκεκριμένη επιλογή, δεν μπορεί να μας φτάσει στο αποτέλεσμα που ζητάμε. Αυτό τώρα κάποιος άνθρωπος που δεν έχει κάποιον φουσκωμένο εγωισμό ή κάποιον περίεργα διαμορφωμένο εγωισμό, θα μπορούσε εύκολα να αναγνωρίσει, να το αναγνωρίσει ως λάθος. Τα προβλήματα τώρα με τα λάθη έρχονται όταν επιμένουμε σε αυτά, όταν δεν τα αναγνωρίζουμε. Συνήθως είναι για λόγους αυτούς τους περίεργους, τους εγωιστικούς που σχολιάσαμε πριν από λίγο. Κυρίως χάνουμε από μια τέτοια στάση και αυτό θα ήθελα λίγο να το σκεφτείς. Γιατί η ζωή, είπαμε, είναι μια ευκαιρία και θέλουμε αυτή την ευκαιρία να την αξιοποιήσουμε. Αν κάνουμε μια προσκόλληση σε κάτι που δεν δουλεύει για μας, ουσιαστικά χάνουμε χρόνο. Και όλο το θέμα στη ζωή είναι να αξιοποιήσουμε το χρόνο μας. Τώρα λέμε για τα λάθη, ας πούμε, και πώς μπορούμε να τα αποφύγουμε, και βασικά αυτός είναι και ο τίτλος του βίντεο. Σκέψου τώρα ότι όταν κάνουμε το οτιδήποτε προκειμένου να ικανοποιήσουμε κάποια ανάγκη μας, είπαμε ο πιο κρατεός, ο πιο δυνατός λόγος για να κάνουμε το οτιδήποτε είναι να ικανοποιήσουμε κάποια δική μας ανάγκη. Το αναφέρω αυτό γιατί πάρα πολλές φορές προσπαθούμε να ικανοποιήσουμε ανάγκες άλλων ανθρώπων, απαιτήσεις που έρχονται απ' έξω, εξωτερικά πρότυπα, τη γυτνίασή μας, την καθομοίωσή μας, την ανταπόκρισή μας, το τι μας ζητάει ο κόσμος γύρω για να είμαστε εμείς καλά ή για να μας βλέπουν αυτοί ότι εμείς είμαστε καλά, για το πώς μπορεί να τους φαινόμαστε, για τη ματιά τους, την εντύπωσή τους. Αν θες και για την ομοιότητά μας, με όποιο όφελος μπορεί να αναγνωρίζουμε εκεί πέρα ότι εμείς έχουμε, αν τους μοιάσουμε. Είπαμε λοιπόν ότι ο πιο δυνατός λόγος είναι να ικανοποιήσουμε τις δικές μας ανάγκες και σκέψου τώρα, ας βάλουμε ένα σχηματικό παράδειγμα έτσι, για να το ξεκαθαρίσουμε, ότι όταν κάνουμε κάτι, δοκιμάζουμε ουσιαστικά έναν δρόμο για να φτάσουμε κάπου. Αν το έχουμε ξεκαθαρίσει που θέλουμε να φτάσουμε, σκέψου ότι είναι η καλύτερη δυνατή ρύθμιση που μπορεί να έρθει από την πλευρά μας. Να ζυγίσουμε λίγο και την επιλογή, αν μπορούμε να ανταποκριθούμε, να ξέρουμε τι θέλουμε, προς τα πού να πάμε και μετά είναι θέμα απόφαση για τον καθένα να δοκιμάσει να περπατήσει αυτό το δρόμο. Ωραία. Σκέψτε τώρα ότι εφόσον δεν μπορούμε να είμαστε σίγουροι και είναι και ιδιαίτερα περίεργο για κάποιον να ζητάει να είναι σίγουρος πριν δοκιμάσει κάτι, να είναι σίγουρος ότι αυτό το κάτι θα του βγάλει το αποτέλεσμα που θέλει. Σκέψτε τώρα ένα σχηματικό παράδειγμα που ότι είμαστε σε ένα σκοτεινό δωμάτιο. Δεν έχει φως, δεν έχουμε πρόσβαση, δεν έχουμε αντίληψη οπτική να δούμε πού βρισκόμαστε και απλώνουμε το χέρι. Απλώνουμε το χέρι μέσα στο σκοτάδι. Κάτι να πιάσουμε, κάτι θέλουμε να πιάσουμε, κάτι χρειαζόμαστε και την ώρα. Ενδεχομένως ένα σκοτεινό δωμάτιο μπορεί να θέλουμε να πιάσουμε το διακόπτη. Να ανοίξουμε το φως ή κάποιο τρόπο, ας πούμε, να ρίξουμε λίγο φως στην κατάσταση. Σκέψτε τώρα ότι είμαστε στο σκοτεινό δωμάτιο και απλώνουμε κάπου το χέρι. Το χέρι μπορεί να πιάσει διάφορα αντικείμενα, το οτιδήποτε. Εκείνη την ώρα εμείς συνεχίζουμε να θέλουμε κάτι να κάνουμε. Θερυπίστω, όπως το είπαμε στο παράδειγμα, να βρούμε το διακόπτη, να ανοίξουμε το φως. Δεν ξέρουμε όμως προς τα που θα πάει αυτό το χέρι και δεν ξέρουμε και αν αυτό που θα πιάσουμε με το χέρι μας είναι αυτό το οποίο χρειαζόμαστε. Οπότε, απλώνοντας το χέρι από εδώ, από εκεί, δοκιμάζοντας διάφορες επιλογές δηλαδή, μπορεί κάποια από αυτές να βγει και σωστή. Μπορεί πολλές από αυτές, πολύ πριν τη σωστή, να είναι λάθος.
Να μην πιάσουμε δηλαδή, να μην καταφέρουμε το λόγο που έχουμε, το στόχο που έχουμε. Οπότε τι κάνουμε, με το πρώτο που θα πιάσουμε θα αρκεστούμε σε αυτό, θα το κρατήσουμε, θα το γραπώσουμε, θα μείνουμε εκεί πέρα προσκολλημένοι γιατί εμείς να πιάσουμε θέλαμε, να πιάσουμε κάτι συγκεκριμένο θέλαμε, αλλά δεν το πιάσαμε αυτό που θέλαμε και τελικά πιάσαμε κάτι άλλο, κάτι η επιλογή μας οδηγεί κάπου αλλού, δεν μας οδηγεί εκεί που θέλουμε. Εκεί έρχεται, αν θες, αυτή η διαφώτιση, αυτό το ξεκαθάρισμα ότι δεν θέλουμε η επιλογή ίδια και το ότι εμείς την κάναμε να αποκτήσει κάποιον ειδικό εγωισμό. Το θέμα μας είναι να ικανοποιήσουμε τον εαυτό μας, να ικανοποιήσουμε την ανάγκη μας και δεν θέλουμε να το ξεχάσουμε αυτό. Οι επιλογές που θα κάνουμε, που μπορεί να είναι είτε σωστές και αυτό είναι το κατευχήν, είτε μπορεί να βγουν λάθος, δεν είναι το σημαντικό κομμάτι στη διαδικασία. Το σημαντικό κομμάτι είναι να μην ξεχάσουμε για ποιο λόγο μπαίνουμε σε οποιαδήποτε διαδικασία στη ζωή μας. Και αν αυτό το έχουμε υπόψη μας, μετά μπορούμε να σταθούμε απέναντι στις επιλογές και να τις φιλτράρουμε. Να αναγνωρίσουμε ότι κάποιες από αυτές δεν δουλεύουν για μας. Αν θες να το δουλέψουμε και με τον εαυτό μας, να το πάρουμε απόφαση εμείς με μας, ότι δεν μας ταιριάζει κάποια επιλογή, δεν είναι για μας. Και όταν λέμε για επιλογή, σκέψου ότι μπορούμε να αναφερόμαστε στο οτιδήποτε. Είπαμε σε δραστηριότητες, σε ανθρώπους, σε ρόλους που έχουμε δώσει σε ανθρώπους. Αν θες και στο πώς είμαστε μαθημένοι. Στο τι έχουμε μαζέψει από το παρελθόν μας, που πολλά από αυτά μπορεί σήμερα να μην μας ταιριάζουν. Και ο μόνος τρόπος να ξεκαθαρίσουμε το τοπίο είναι εμείς να δούμε τι από αυτά σήμερα για μας είναι λάθος. Αυτά τα πρώτα λίγα για το λάθος, σκέψεις είναι αυτές. Θα ήθελα να δω και να ακούσω και τις δικές σου σκέψεις, οπότε τα σχόλια είναι ανοιχτά. Μπορείς να αφήσεις τη σκέψη σου, να καταθέσεις δικά σου λάθη, κάποια παραδείγματα, κάποιες τάσεις που έχεις εσύ απέναντι στα δικά σου λάθη και όλοι μαζί σαν ομάδα λίγο να το δουλέψουμε, γιατί γι' αυτό γίνεται αυτή η συζήτηση. Μπορείς να γραφτείς στο κανάλι, μπορείς να μένεις και ενημερωμένος για όποια επόμενα βίντεο θα βγουν από το κανάλι, προετοιμάζονται πάρα πολλά. Οπότε θα ενίσχυε ούτως ή άλλως και τη διαδικασία η δική σου συνδρομή, είτε αν δείξεις ότι σου αρέσει το κανάλι, είτε αν γίνει συνδρομητής, είτε αν γράψεις κάποιο σχόλιο, με κάποιο τρόπο να υπάρχει μια διάδραση. Αυτά για τώρα. Καλή συνέχεια.